στη σύλληψη 9 ατόμων Αιγυπτιακής υπηκότητας που φέρονται ως διακινητές των παράτυπων μεταναστών με αλλιευτικό σκάφος που βυθίστηκε σε διεθνή υδατανυχτά της Πύλου, προχώρησε το λιμενικό σώμα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και παράνομης διακίνησης μεταναστών. Στην Καλαμάτα εξάλλου βρέθηκε και ο επικεφαλής της Frontex Hans Leitens προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες και εξέφρασε τη λύπη του για τα θύματα αλλά και τη συμπαράστασή του στους Έλληνες λιμενικούς για την προσπάθεια που καταβάλουν.